Σαν σήμερα Χριστούγεννα, στα 1864, έκανε μεγάλη φουρτούνα με χιονιά. Στα γριεμένο πέλαγο δεν φαινότανε πουθενά πανί. Μονάχα ένα μικρό καΐκι πάλευε με το χάρο ανοιχτά από την Τίνο. Ήταν ενός καπετάν Γιώργη από την Άξο, φορτωμένο κρασιά από τη Σαντορίνη. Όλη τη μέρα γναντάριζε στον αγέρα, μα σαν σκοτίνιασε, ο βοριάς κύλιαξε και έσπασε τάρμπουρο, έβγαλε και το τιμόνι από τα βελόνια. Οι άνθρωποι προφτάξανε και ρίξανε τη βάρκα στη θάλασσα και μπήκανε μέσα. Δεν είχαν αλλαργάρει ως μια τουφεκιά τόπο και βούλιαξε το καΐκι. Τη βάρκα την άρπαξε του μπουρίνι και την πήγαινε όπου ήθελε μέσα στην πίσα της νύχτας. Οι τρεις νοματέοι που βρισκόντανε μέσα ήταν ο καπετάν Γιώργης και άλλοι δύο γεμιτζίδες σε λεϊνή κατάσταση, βρεμένοι μέχρι κόκαλο με εκείνον τον χιονιά, πουντιασμένοι από το τάντανο δίχως καμιάν ελπίδα πως θα γλιτώνανε. Πιάσανε και κλαίγανε σαν τα μωρά και τάξανε κι οι τρεις να πάνε να καλογερέψουνε αν λάχαινε να γλιτώσουνε. Και ο Θεός άκουσε τις φωνές που τον παρακαλούσανε, γιατί βγαίνανε σαν του Ιωνά μέσα από καρδιές απελπισμένες, και εκεί που δεν ξέρανε πού βρισκόντανε, σαν ξημέρωσε, είδανε πως ο καιρός καλοσύνεψε ανέλπιστα και πως βρισκόντανε κοντά στη σύρα. Ήβγανε γερή όξο και τους μαζέψανε κάτι ψαράδες. Δεν αρρώστησε κανένας. Καθίσανε 2-3 μέρες στη σύρα και είπανε πως έχουν χρέος να κάνουν το τάξιμό τους. Πουλήσανε τη βάρκα και με εκείνα τα λεφτά μπαρκάρανε και πήγανε ίσια στα Γιονόρος. Και γινήκανε κι οι τρεις καλόγεροι, δίχως να ειδοποιήσουν τα σπίτια τους πως γλιτώσανε, αφού είπανε πως είναι πεθαμένοι πια για τον κόσμο. Ο καπετάν Γιώργης πήγε και ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας και έφταξε σε μεγάλα μέτρα με προσευχή, με νηστεία και με σκληρή κακοπάθηση του κορμιού, τόσο που ξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το όρος. Έμαθε και την τέχνη κοντά σε ένα γέροντα μάστορα και έγινε σπουδαίος αγιογράφος. Η γυναίκα του τον είχε για πνιγμένο και έκανε κάθε χρόνο τα κολυβά του. Δεν έμαθε πως γλίτωσε και πως καλογέρεψε ο άντρα της. Μαυροφόρεσε αυτή και τα δύο παιδιά της τα πιο μεγάλα, γιατί το μικρό ήταν μωρό βυζανιάρικο. Και ο καπετάν Γιώργης, που γίνηκε πάτερ Γεράσιμος, δεν θέλησε να μάθει τίποτα για το σπίτι του, μη τύχει και τον νικήσει η αγάπη των παιδιών του. Αλλά σαν περάσανε 2-3 χρόνια, δυνάμωσε η ψυχή του με τη Θεία Χάρη και ήθελε να βγει για λίγο καιρό από το όρος, όπως βγαίνανε κι άλλοι πατέρες για ελέη, και να πάγει στην Άξο να δει τα παιδιά του και τη γυναίκα του δίχως να φανερωθεί. Μάλιστα, σαν διάβασε τα συναξάρι του Αγίου Γιάννη του Καλυβίτη, που ήτανε μοναχογιός και αρχοντόπουλο και πήγε κρυφά και καλογέρεψε, και για να πονέσει ακόμα πιο πολύ η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού, πήγε στο πατρικό του σπίτι και έκανε τον υπηρέτη δίχως να το ξέρουν οι γονείς του, και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Σαν διάβασε λοιπόν ο πάτερ Γεράσιμος τούτη τη συγκινητική ιστορία, αποφάσισε σίγουρα να πάγει στην Άξο. Πήρε λοιπόν την ευχή από τον γέροντά του και μπήκε σε ένα καΐκι και τον έβγαλε στην Πάρο. Εκεί κάθισε κανένα μήνα και επειδή είχε πάρει μαζί του και τα σύνεργα της ζωγραφικής, ζωγράφισε και κάμποσα εικονίσματα που του παραγγείλανε. Και τόση ήταν η ευλάβειά του και η σεβασμιότητα που είχε το παρουσιαστικό του, που ξακούστηκε στα γύρω θενησιά πως τα εικονίσματα που ζωγράφιζε ήτανε έθαρμα. Γιατί δεν έτρωγε λάδι, παρέβαζε μονάχα λίγο, με του φτερού την άκρη στο φαγητό του την Κυριακή που δεν δούλευε, και έτρωγε και το ψωμί με μέτρο και το νερό ακόμα που πίνε. Τα γόνατά του ήταν πληγωμένα από τις μετάνοιες που έκανε όλη τη νύχτα, και ο ύπνος του ήταν μονάχα 1-2 ώρες, και τον έπαιρνε καθιστός επάνω στο σεντούκι που είχε τα εργαλεία του, είτε πλαγιαστός επάνω στο χώμα. Και από τα λιγοστά λεφτουδάκια που έπαιρνε για τα κονίσματα που έκανε, για τη συντήρηση του ξόδευε τα πιο λίγα, και τα άλλα τα έδινε κρυφά στους φτωχούς. Πήγανε λοιπόν από την Άξο 2-3 ευλαβείς χριστιανοί και τον παρακαλέσανε να πάγει και στο νησί τους. Και δεν τον γνωρίσανε, γιατί είχε αλλάξει ολότελα το πρόσωπό του από τα γένια και από τα μαλλιά και από τη μεγάλη εγκράτεια, μα πιο πολύ από την αγιοσύνη. Και εκείνος χάρηκε πολύ, και σαν βρέθηκε μοναχός του έκλαψε και ευχαρίστησε τον Θεό
γιατί ήταν φανερό πως θέλημά του ήταν να πάγει στην πατρίδα του να δοκιμαστεί η πίστη του ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Βγήκε λοιπόν στην Άξο 6 χρόνια από τότε που γίνηκε καλόγερας. Οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί κατεβήκανε και τον πήραν από τη βάρκα και ο καθένας ήθελε να τον πάρει στο σπίτι του για να έχει την ευλογία του. Πλην ο Χριστός έδειξε πάλι πως τον θεωρούσε στερεόν στην πίστη του και ήρθανε τα πράγματα τέτοιας λογής ώστε να τον βάλουν οι επίτροποι της εκκλησίας σε ένα κελί που ήταν αντίκριστο σπίτι του. Δεν περάσανε 2-3 μέρες και πήρε παραγγελιά να ζωγραφίσει κάμποσες εικόνες και έπιασε και δούλευε. Τη μέρα ήταν κλεισμένος στο κελί του και δεν κοίταζε καθόλου από το παράθυρο. Μονάχα τη νύχτα, σαν ανάβανε τη λάμπα στο σπίτι του, καθότανε στα σκοτεινά δίχως να τον βλέπουνε και κοίταζε μέσα τη χείρα τη γυναίκα του και τα παιδιά του μαυροντημένα που καθότανε στο τραπέζι για να φάνε. Τότε στρέχανε σαν βρύσες τα μάτια του και έπεφτε σε προσευχή και παρακαλούσε το Θεό να τον βαστάξει με το δυνατό χέρι του για να μην λυγίσει, ώστε να βγάλει πέρα τούτον τον μεγάλο αγώνα που ήταν παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει άνθρωπος. Γονάτιζε και έκλαιγε γονατιστός. Έλεγε το ψαλτήρι και η καρδιά του σαν άθελε να βγει από το στήθος του, σαν περιστέρι να πετάξει. Πού να πετάξει? Στο σπίτι του ή στο Θεό, που είπε «Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά περισσότερο από μένα, αυτός δεν είναι άξιός μου». Και έλεγε με κλάψιμο «Έως τι νοσθήσω με οδύνασεν την καρδία μου ημέρας και νυχτός. Επίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριο Θεός μου. Φόλτισον τους οφθαλμούς μου, μη οπότε υπνώσω εις θάνατον, μη οπότε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς Αυτόν. Κύριε, εν συρριστήσω από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Σύ μου η καταφυγή από θλίψιος της περιεχούσης με. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσούκα πεκρύβει. Πάντες οι μετορισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Της δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω με και καταπαύσω. Ο Θεός τη ζωή μου εξήγγυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου. Επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσω με. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Εκοπίας ακράζων, ευραχνίας εν ολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Και από τον πολύν αγώνα τον έπαιρνε ο ύπνος κατά τα ξημερώματα και άνοιγε τα μάτια του και έβλεπε τη μέρα που γλυκοχάραζε και στάλαζε ειρήνη στην καρδιά του, σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Έβαζε με το νου του το θρήνο που έκανε τη νύχτα και έλεγε με σιγανή φωνή «Το εσπέρας αυλιστήσεται κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκο μου και περιέζωσα ας με εφροσύνη». Έτσι περνούσαν οι μέρες και δυνάμωνε η ψυχή του τόσο που απορούσε και δόξαζε τον Θεό, γιατί έφταξε να καλημερίζει τα αγοράκι του που έβγαινε το πρωί από το σπίτι του να πάγει να δουλέψει σε ένα τσαγκαράδικο και το μικρό το κοριτσάκι που ήταν βυζανιάρικο τον καιρό που θαλασσοπνίγηκε πήγαινε κάθε τόσο στο κελί του και του φιλούσε το χέρι και κουβεντιάζανε μαζί. Ήταν τότε ως 6 χρονών και το λέγαν Καλλιοπίτσα. Πήγαινε λοιπόν η Καλλιοπίτσα στον παππού και του δίνε κρύο νερό από τη στέρνα και σαπούνιζε και τις βρούτσες που ζωγράφιζε και δεν ήθελε να φύγει από κοντά σαν να νιώθε πως την τραβούσε τα αίμα. Και εκεί που μιλούσανε, ώρες γύριζε ο πάτερ Γεράσιμος στο πρόσωπό του και σφούγγιζε τα μάτια και έλεγε πάλι «Κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώδια παντός μετά σου, ήγουν σαν τ' ανέστηδο το ζώο γίνηκα για σένα, Θεέ μου, μα εγώ παντοτινά είμαι μαζί σου». Μια μέρα χτύπησε η πόρτα του κελιού του και σαν άνοιξε βλέπει μπροστά του τη γυναίκα του. Και σαν να ήταν από πέτρα και όχι άνθρωπος με κορμί, δεν απόδειξε τίποτα κι ούτε ταράχτηκε στο παραμικρό. Και εκείνη δεν τον γνώρισε ολότελα και του λέγει «Καλημέρα, γέροντα», και φίλησε το χέρι του. Και εκείνος της λέγει «Ο Θεός να σε ευλογεί τέκνον μου». Και σαν μπήκανε μέσα,
Κάθισε ο πάτερ Γεράσιμος στο σκαμνί του και εκείνη κάθισε ντροπαλή και πικραμένη στο σεντούκι. Και θέλοντας να μιλήσει, η κακομοίρα δάκρυσε. Η γυναίκα που δεν το γνώρισε τον άντρα της δάκρυσε. Και εκείνος που τη γνώρισε δεν δάκρυσε. Μήτε ταράχτηκε. Μήτε τίποτα απόδειξε. Παρακαθόταν με χαροποιό πρόσωπο σαν τους μάρτυρες την ώρα που τους καίγανε και που ξεσκίζανε τα κορμιά τους. Λέγει του η γυναίκα δακρυσμένη. Ήρθα γέροντα να σε παρακαλέσω να μου φτιάξεις μια εικόνα του Άγιου Γιώργη σε μνημόσυνο του Μακαρίτη ταντρός μου που πνίγηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα πριν από 6 χρόνια. Με τα χαράς, λέγει ο καλόγερας, βοήθειά σου. Μα δεν είναι καλό να κλαις γιατί βαραίνεις την ψυχή του. Είσαι χείρα γυναίκα. Δεν θέλω τίποτα για τον κόπο μου. Η γυναίκα του έκανε μετάνοια και έφυγε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο πάτερ Γεράσιμος έβαλε μπροστά την εικόνα. Όσο καιρό τη δούλευε, τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες. Οι μπογιές με τα δάκρυα ήταν ζυμωμένες. Στο πάνω μέρος ζωγράφισε τον Άγιο Γιώργη αρματωμένον και θλιμμένο καβάλα στάλογο. Και από κάτω το θεριό λαβωμένο από το κοντάρι του, και η Βασιλοπούλα κοίταζε τρομαγμένη και έμοιαζε με την καλλιοπίτσα. Και στο κάτω μέρος χώρισε ένα μέρος και ζωγράφισε ένα καράβι που βούλιαζε. Και τρεις ναύτες που θαλασσοπαλεύανε μέσα στα άγρια τα κύματα, και έγραψε «Το Ναυάγιον». Και σε μια γωνιά έγραψε πάλι τούτα τα λόγια: «Υπεραναπαύσιος της ψυχής του δούλου του Θεού Γεωργίου Αντρή, όν περ κατέπιε υδατόστρωτος τάφος, εν έτη 1864, μην είδε και εμβρίο 25». Και από κάτω έγραψε «Διαχειρός Γερασίμου Μοναχού του Αμαρτωλού, έτους 1870». Ύστερα από κανένα μήνα, ο πάτερ Γεράσιμος μίσεψε από την Άξο για να γυρίσει στο Όρος. Περνώντας από τη Σύρα, έγραψε στη γυναίκα του πως έμαθε από έναν άλλο καλόγερα πως ο καπετάν Γιώργης ζει και πως είναι στο Όρος και πως να στείλει εκεί πέρα τον γιο της τον μεγάλο για να του δώσει τις παραγγελιές του. Σαν γύρισε πίσω στη σκήτη της μετανοίας του, πήρε ένα γράμμα από τον γιο του πως σε λίγες μέρες θα πήγαινε να τον ανταμώσει. Κατέβηκε στη Δάφνη και τον περίμενε. Σαν βγήκε από τη βάρκα, τον καλωσόρισε ο πάτερ Γεράσιμος. Καθίσανε και κουβεντιάζανε για την Άξο, για το σπίτι του. Κάθε τόσο ρωτούσε το παιδί του: «Πότε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου?» Και εκείνος του έλεγε: «Ποιος δεν ξέρω ποτά μου και όπου να είναι θα έρθει». Πάλι σε λίγο ξαναρωτούσε: «Πότε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου?» Που σε μια στιγμή τον πήρανε τα δάκρυα τον γέροντα και λέγει του παιδιού του: «Εγώ είμαι παιδί μου ο πατέρας σου. Εγώ ήμουνα μια φορά ο καπετάν Γιώργη. Μα θα ήμουν πνιγμένος αν δεν με γλίτωνε ο Θεός και έταξα να γίνω καλόγερας. Τώρα εσύ δεν είσαι ορφανό. Μα εγώ είμαι πια πεθαμένος για τον κόσμο. Έτσι θέλεις ο παντοδύναμος που είπε πως θα αναφήσει γονιούς και παιδιά και γυναίκα όποιος τον αγαπά. Γεννηθεί το θέλημά του».